Ήρθε λοιπόν η ώρα για ακόμη ένα story time. Ξέρω το περιμένετε πολύ. Και η αλήθεια είναι πως το σημερινό θα είναι λίγο περίεργο. Για την ακρίβεια θα είναι λίγο σκοτεινό. Θα μιλήσω για δύο διαφορετικές ιστορίες, καθώς δεν θα μπορούσα να τις πω μία-μία. Θα ήταν πολύ μικρό το story time. Οπότε θα τις συνδυάσω μιας και έχουν την ίδια ουσία, το ίδιο θέμα. Απλά έχουν συμβεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και με διαφορετικές συνθήκες. Βλέπεις ότι δεν το λέω τόσο καλά όσο χτες. Να ξέρετε, παιδιά, αυτή είναι η δεύτερη φορά που γυρίζω αυτό το story time. Την πρώτη φορά το είπα πολύ καλύτερα, ρε. Αλλά έλα που δεν είχα συνδέσει το μικρόφωνο στην κάμερα και βγήκε όλο χωρίς ήχο. Όπως λέει και ο τίτλος, αυτή είναι η ιστορία, θα σας πω πώς έπεσα θύμα catfish. Όπως λέει και ο τίτλος, η ιστορία αυτή θα είναι για το πώς έπεσα θύμα catfish. Δηλαδή για το πώς κατέληξα να μιλάω με κάποια κοπέλα στο Instagram που τελικά δεν ήταν αυτό που περίμενα. Η πρώτη ιστορία, που είναι και πιο απλή, διαδραματίζεται πίσω στο καλοκαίρι του 2018. Και η δεύτερη ιστορία, που είναι λίγο πιο σκοτεινή και πιο περίεργη, έγινε το καλοκαίρι του 2020, δηλαδή φέτος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη, που είναι και πιο χαλαρή. Ήτανε που λέτε καλοκαίρι 2018. Κλασικά μιλούσαμε αρκετές κοπέλες στο Instagram και μου στέλνει μήνυμα μια κοπελίτσα. Στην αρχή άρχισα να την αγνοώ λίγο, καθώς δεν μου κέντριζε τρελά το ενδιαφέρον. Βέβαια είχε κλειστό προφίλ, δεν είχα δει κάτι. Οπότε έβλεπα μόνο το μικρό εικονίδιο και λέω εντάξει, οκ, okay, κλάιν λέω. Αλλά τη απάνταγα, βέβαια ψιλοσνόμπικα. Αυτός που άρχισε να μου στέλνει και κάποια ιδιαίτερα μηνύματα, όπως ας πούμε φωτογραφίες. Δεν θα πω συγκεκριμένα τι φωτογραφίες, ούτε θα μπω σε λεπτομέρειες, καθώς δεν θέλω να φάει το βίντεο demonetize. Αλλά νομίζω καταλαβαίνετε τι, ό,τι ζητούσα μου το έστελνε. Βάλτε τη φαντασία σας. Αφού λοιπόν έβλεπα εγώ διάφορες φωτογραφίες από ξανθούλικο, νέτο πιπινάκι, λέω όλα καλά, μια χαρά, είχα φτιαχτεί εκεί πέρα, λέω πρέπει να κανονίσω να βγω με αυτήν. Και έτσι λοιπόν έγινε. Βρίσκω μία μέρα την οποία έλειπε η αδερφή μου από το σπίτι, πρέπει να ήταν Πέμπτη νομίζω, και κανονίζω λοιπόν για Πέμπτη 12 η ώρα το πρωί. Τι γίνεται όμως? Η συγκεκριμένη κοπέλα μου λέει πως εκείνη τη μέρα ήταν στις αδιάθετες μέρες του μήνα της. Με λίγα λόγια, δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Και εγώ σε κάποια φάση είχα ψιλοξενερώσει, το δείχνα δηλαδή στα μηνύματα και μου λέει μην αγχώνεσαι, υπάρχει και άλλη είσοδος. Τέλεια, λέω, μια χαρά να περάσουμε. Οπότε το κανονίζουμε κανονικά, λέω, Klein Mind, θα βρεθεί η λύση. Έχετε λοιπόν η μέρα Πέμπτη, οι φωτογραφίες στο Instagram με δείχναν μια χαρά, εντάξει, ωραία κοπελίτσα φαινότανε, όχι τίποτα το wow, αλλά ήταν legit, ρε παιδί μου, δηλαδή έμπαινες, σίγουρα έμπαινες. Έχετε λοιπόν η Πέμπτη, είχαμε κανονίσει να βρεθούμε στη στάση κοντά στο σπίτι μου, καθώς δεν ήθελα να της δώσω απευθείας τη διεύθυνση, λέω θα έρθω να σε πάρω κάποια στάση. Έχετε λοιπόν 12 η ώρα το πρωί, πάω εγώ στη στάση, κοιτάω τριγύρω, δεν βλέπω κανέναν και της στέλνω μήνυμα, λέω πού είσαι, λέει τώρα έρχομαι, ξέρω εγώ, έρχεται σε λίγο το λεωφορείο, περιμένω άλλο 5 λεπτά περίπου, μου λέει έφτασα. Κοιτάω εγώ τριγύρω στη στάση, δεν βλέπω κανέναν. Ξανακοιτάω από την άλλη, τίποτα πάλι. Τι φάση, λέω, εγώ έχω φτάσει στη στάση, λέω, εσύ πού είσαι? Και μου λέει, α, εδώ απέναντι, λέει, σε είδα, και μου σηκώνει το χέρι. Παιδιά, αυτό που είδα δεν ήταν καθόλου αυτό που περίμενα αρχικά. Αυτό που ήρθε ήταν μεγαλύτερης μάζας, κατά 20 πλάς κιλά. Ξανατονίζω, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο θέμα με τις παχουλούλες. Απλά όταν έχεις κάποιες προσδοκίες και περιμένεις κάτι που είσαι στο μυαλό σου και έρχεται κάτι διαφορετικό και με λίγα λόγια κάτι που δεν σ' αρέσει τόσο πολύ, προφανώς θα ξενερώσεις. Αλλά δεν ήταν αυτό το κακό της υπόθεσης. Υπήρχε χειρότερο. Το θέμα ήταν το στυλ της. Μουσκάει με μπλούζα Volcom από αυτές τις φαρδιές της μοβ χρώμα, με εδώ το σηματάκι του διαμαντιού, τι έχει αυτό. Παπούτσι DC από αυτά τα φαρδιά. Πιο μεγάλο είναι σε πλάτος παρά σε μήκος, ξέρετε. Που είναι λες και βλέπεις τώρα, ξέρω εγώ, τον Ιδίποδα να περπατάει. Και λέω, τι φάση, από το 2011 από πίστα skate ήρθε αυτή. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Να μου είναι με μια φόρμα Adidas, να την έχει βάλει, τι να σου πω τώρα, να κρέμεται η φόρμα, φάση. Αντί να είναι έτσι σηκωμένη, να είναι η φόρμα Adidas εδώ. Πιο καγκούριο πράγμα δεν έχω δει. Λες και έχει σκάσει κατευθείαν από το ΕΠΑΛ με νηδίου. Προφανώς είχα σοκαριστεί ενώ είδα το συγκεκριμένο θέαμα και δεδομένης αυτής της κατάστασης προφανώς ήθελα να φύγω. Έλα όμως που δεν ήξερα πώς. Αρχίζω λοιπόν, στέλνω ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Μπάμπι. Του λέω, μπρο, πάρε με τηλέφωνο, τράκαρες, του λέω. Επειδή ήταν πρωί, ήταν φάση 12 η ώρα, ο συγκεκριμένος δεν απάντησε ποτέ. Βασικά δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Κοιμότανε. Συνέχισα να του στέλνω μηνύματα. Στο μεταξύ μου λέει, κοπέλα, άντε, θα πάμε σπίτι του και λέω, πάμε να κάτσουμε πρώτα σε ένα παγκάκι εδώ. Και λέει, δεν θα πάμε σπίτι και λέω, ξέρεις τι είναι η αδερφή μου τελικά σπίτι, δεν μπόρεσε να φύγει, οπότε δεν έχω άδειο σπίτι ρε εσύ. Αλλά ας αράξουμε εδώ έξω να τα πούμε, λέω, και ξέρεις, να περάσει η ώρα, να γνωριστούμε. Τι άλλο να της έλεγα. Καθόμαστε λοιπόν που λέτε σε ένα παγκάκι εκεί σε μια πλατεία στην περιοχή μου δίπλα από τη στάση. Στο μεταξύ να έχει τόσα πολλά κουνούπια για κάποιο λόγο εκεί πέρα, δεν ξέρω, ίσως επειδή υπάρχουν πολλά δέντρα, να με έχουν κάνει, τι να πω τώρα, να με έχουν τσιμπήσει παντού ρε, να έχω γίνει παντού κοκκινάκια κοκκινάκια. Στα πόδια, στα χέρια, παντού. Δηλαδή δεν φτάνει που καθόμουν εκεί με το ζόρι, είχα και τα κουνούπια από πάνω. Τέλος πάντων, ήρθε το χέρι βοηθείας από το Θεό, με παίρνει τηλέφωνο ο πατέρας μου. Όπα, λέω, εδώ είμαστε, τηλέφωνο από τον πατέρα μου, είναι η κατάλληλη ευκαιρία να φύγω, λέω. Έχω πάρει μια κάρτα, μου λέει, πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την προσφορά προς όλους, ξέρω εγώ, για την καρτοκίνητή του. Και να το απαντάω εγώ, τι, σοβαρά, χάθηκε ο σκύλος, έλα, έρχομαι αμέσως, λέω, περίμενε, θα έρθω να το ψάξουμε μαζί. Στο μεταξύ, εγώ δεν έχω καν σκύλο. Το κλείνω, τέλος πάντων, αγχωμένος, αρχίζω και ανασένω δυνατά, ξέρετε.
Μου έχει κοπεί η ανάσα, μου έχουν κοπεί τα πόδια, χάθηκε το σκυλάκι μου, η ψυχή μου, η ζωή μου. Τη τα λέω αυτά, τη λέω ρε, εσύ πρέπει να φύγω αμέσως. Λέω να ψάξει το σκύλο μου, δεν γίνεται. Λέω τον έχω μέσα στην καρδιά μου, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν. Και τον ψάχνει ήδη ο πατέρας μου, του ξέφυγε το πρωί, του έφυγε το λουρί. Πρέπει να πάω να το ψάξω. Εντάξει, μου λέει καταλαβαίνω, πήγαινε, δεν πειράζει, θα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή. Ναι, λέω εννοείται, θα σου στείλω μήνυμα. Φεύγω λοιπόν τρέχοντας, μέχρι την άλλη γωνία βασικά να μην με δει και μετά εντάξει αρχίζω πηγαίνω χαλαρά σπίτι μου. Που λέτε η συγκεκριμένη κοπέλα συνεχίζει να μου στέλνει μηνύματα. Δεν τη απάνταγα στην αρχή. Κακό μεν αυτό, αλλά απ' την άλλη ήθελα να κόψω παρτίδες. Και σε κάποια φάση μου λέει: ξέρω εγώ, ήδη μου απαντάς τι σου έκανε κτλ. Και ένιωσα λίγο άσχημα, οπότε τη είπα ότι ξέρεις τι, δεν αξίζει να συνεχιστεί αυτό μεταξύ μας, γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρος και έχω ακόμα συναισθήματα για την πρώην μου. Που εκείνη την εποχή δεν είχα κάποια πρώην σχέσεις. Ναι, μετά πολλά τη το κόψα έτσι σιγά σιγά, γιατί δεν κάλυπτε τις προσδοκίες μου. Δηλαδή αυτό περίμενα δεν ήταν αυτό που μου ήρθε και είχα ξενερώσει πάρα πολύ. Νομίζω ο καθένας στη θέση μου θα ήταν το ίδιο. Αυτή ήταν η πρώτη ιστορία που ήταν σχετικά απλή. Πάμε τώρα στη δεύτερη. Oh boy. Η δεύτερη μάγκες είναι... Πώς το έπαθα αυτό. Αυτό αναρωτιέμαι πραγματικά πώς το έπαθα αυτό. Η δεύτερη λοιπόν ιστορία διαδραματίζεται καλοκαίρι 2020. Πριν από λίγο καιρό δηλαδή. Ξέρετε, τώρα ήταν εποχές Ιουνίου, είχε ένα μήνα, 1,5 που είχε φύγει η καραντίνα. Έπρεπε να ξεδώσω κάπως για να κάνω υπεραναπλήρωση του προηγούμενου καιρού που είχα μείνει μόνος μου κλεισμένο σπίτι. Οπότε έστελνα σε πολλές κοπέλες, έμπαινα στην εξερεύνηση που έχει το Instagram. Και για κάποιο λόγο πάντα μου βγαίνουν κοπέλες εκεί πέρα. Συγκεκριμένα με μαγιό. Και βλέπω λοιπόν ένα νέτο ωραίο. Εννιαράκι προς δεκαράκι, πολύ δυνατό. Δηλαδή η φατσούλα δεν ήταν αγγελική, ήταν αγγελούδινη. Πώς λέγεται, αγγελική κολλάει. Ήταν αγγελική. Και τι κάνω follow από το ιδιωτικό μου προφίλ. Έχω δύο προφίλ στο Instagram. Το ένα το έχω για τους φίλους μου και γενικά τους γνωστούς μου και για τις κοπέλες περισσότερο. Και το άλλο το έχω για το κανάλι, αυτό που ακολουθάτε κι εσείς για να σε ενημερώνω κτλ. Τι κάνω λοιπόν follow από το μικρό μου προφίλ. Follow back δεν υπάρχει. Συγκεκριμένα η κοπέλα είχε 10.000 followers. Εντάξει, αυτές είναι και λίγο σνομπάκια συνήθως άμα δουν ότι το προφίλ δεν είναι πολύ καλό και δεν έχω και φωτογραφίες, ήταν ιδιωτικό ουσιαστικά πρέπει να με ακολουθήσει. Να το δει. Follow back δεν υπήρχε, μήνυμα έστειλα, διαβάστηκε καν. Οπότε λέω πρέπει να αρχίσουμε τα δυνατά μέσα. Τι κάνω follow λοιπόν από το μεγάλο προφίλ και τσουπ μέσα σε λίγα λεπτά follow back. Τι λεπτά δηλαδή, δευτερόλεπτα. Δεν έστειλα όμως μήνυμα ακόμα. Την επόμενη μέρα ανεβάζω ένα story που μου κάνετε ερωτήσεις. Ξέρετε, μου κάνετε κάποιες ερωτησούλες και τις απαντάω στα story. Και μου κάνει αυτή μια ερώτηση. Τέλος πάντων τη το σχολιάζω, μια βλακεία μου είπε. Μου απαντάει μετά από αυτό πάλι. Μετά τη ξαναπαντάω και δεν μου ξαναπάντησε, αλλά μου απάντησε στο επόμενο story. Και γενικά το περίεργο με αυτή κοπέλα είναι ότι δεν μου απάνταγε στα μηνύματα, αλλά μου αντιδρούσε και μου απαντούσε στα story. Δηλαδή χωρίς να συνεχίσει τη συζήτηση. Λέω, OK, πολύ περίεργο. Anyway, μετά από λίγες εβδομάδες πήγα διακοπές και γενικά ήξερα ότι θα λείπω και δεν πολύ πήγαινε συζήτηση με αυτήν κιόλας. Οπότε την άφησα πρακτικά, δεν τη ξαναέστειλα. Και αυτό μέχρι μετά από κάποιες μέρες, κάτι εβδομάδες τέλος πάντων, αφού είχε γίνει το πρώτο σκηνικό τον Ιούνιο, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: ωραία μπλούζα φορούσε χτες. Φορούσα μια μπλούζα του Μπόμπι Σουγκαράκη και είχα βγει βόλτα στην Ερμού. Και λέω: τι φάση, δεν με χαιρέτησε. Και λέει: εσύ δεν ήρθες να με χαιρετήσει. Και λέω: κάτσε, λέω, δεν σε αναγνώρισε. Και γενικά δεν είμαι πολύ παρατηρητικός άνθρωπος, δηλαδή μπορεί να περάσει η μάνα μου δίπλα και να μην την αναγνωρίσω. Αυτό σημαίνει κυρίως λόγω των βίντεο, επειδή ξέρετε, βλέπω πολλές φάτσες, ειδικά όταν τους σταματάει, να τους κάνω ερωτήσεις ή προκλήσεις κτλ. Δεν μπορώ να αναγνωρίσω κανένα πρόσωπο. Τέλος πάντων, της λέω δεν είμαι πολύ παρατηρητικός και μου λέει να κανονίσουμε τότε και λέω εννοείται. Λέω πότε γυρνάς από διακοπές, γιατί βλέπω ένα story που είχε ανεβάσει από ένα. Δεν θυμάμαι, από μια περιοχή τέλος πάντων στην Ελλάδα που είχε πάει διακοπές. Μου λέει τέλος πάντων γυρνάω Πέμπτη και λέω ωραία, κομπλέ, λέω θα μιλήσουμε τότε. Στο μεταξύ τι γίνεται. Αυτό το προφίλ το ακολουθούσαν πολλοί influencers τέλος πάντων. CJ Cats, Κοψιάλης και διάφοροι άλλοι που τους ακολουθάω κι εγώ που έχουν φάσει περισσότεροι από 20 με 30.000 followers και την ακολουθούσαν αυτή την κοπέλα. Και λέω, OK, λέω κομπλέ θα είναι, γιατί μου φαίνονταν λίγο περίεργο το προφίλ τη, αλλά είχε πάρα πολλές φωτογραφίες, πολλά highlight. Το ένα περίεργο πράγμα που είδα μόνο ήταν μια φωτογραφία στα highlights από story που είχε τοποθεσία Ανάβησο. Για όσους δεν ξέρετε, εγώ μεγάλωσα στην Ανάβησο, οπότε ξέρω κυριολεκτικά κάθε σημείο αυτή τη περιοχή, κάθε παραλία, κάθε βουνό, κάθε τα πάντα. Και τι γύρω περιοχέ παραλία τα ξέρω όλα. Και αυτό το story ήταν σε μια παραλία που είχε πολύ άμμο και από πίσω κάτι θάμνους. Θύμιζε λίγο μια παραλία στην Άξο. Εν πάση περιπτώσει και είχε βάλει τοποθεσία Ανάβησο. Και αυτή η παραλία δεν υπάρχει πουθενά στην Ανάβησο, γιατί κυριολεκτικά ξέρω τα πάντα εκεί. Δεν υπάρχει αυτή η παραλία πουθενά. Αλλά OK, εντάξει, λέω μπορεί απλά να το έχει βάλει, απλά να δείξει ότι περνάει καλά και ότι έχει cool ζωή. Να ξέρετε, γενικά πολλοί influencers το κάνουν αυτό. Δηλαδή, μπορεί να βάλουν ένα story κάπου που να μην έχουν πάει, υποθεσία να βάλουν Μύκονο ενώ είναι σπίτι του, απλά να δείξουν ότι περνάνε καλά, ξέρω εγώ, και να το. Γενικά για το φαίνεστε, ρε παιδί μου. Οπότε λέω, Klein θα είναι μια wannabe diva από αυτού. Δεν δίνω πολύ σημασία. Μου στέλνει μήνυμα την Πέμπτη, μου λέει τι κάνει Σάββατο πρωί. Σ λέω, δεν έχω κανονίσει κάτι, γενικά κανονίζω τελευταία στιγμή. Οπότε ήμουν free. Και μου λέει, ωραία, μόλις κανόνισες, κομπλέ, λέω, πού θα συναντηθούμε, μου λέει να πάω. Τέλος πάντων, σε μια περιοχή μακριά από εκεί που μένω, 12 ώρα το πρωί. Της λέω: όχι, θα πάμε στη γνωστή καφετέρια που είναι δίπλα από το σπίτι μου, καθώς ξέρετε το κόλπο. Που ούτως ή άλλως είναι κυριολεκτικά 3 λεπτά, οπότε λέω: Klein Mike. Οκ, okay, μου λέει: κανένα θέμα, μένω κοντά από εκεί πέρα. Δώσ' μου το τηλέφωνό σου, λέω, για να συνεννοηθούμε, να μην ψαχνόμαστε.
Και εδώ πέρα ξυπνάει το περίεργο. Είναι η πρώτη κοπέλα που τη ζητάω το τηλέφωνο και δεν μου το δίνει. Ενώ αφού μιλάμε στο Instagram. Με τη δικαιολογία ότι δεν με ξέρει και θέλει πρώτα να γνωριστούμε από κοντά για να μου το δώσει. Τέλος πάντων, μου φάνηκε πολύ περίεργο. Το κάνω screenshot, το στέλνω στον Wingman μου. Wingman, να σας υπενθυμίσω, είναι κάποιος που σε βοηθάει ουσιαστικά όταν πάτε να γνωρίσετε κοπέλες και κρατάει τη φίλη. Του έστειλα το screenshot και του λέω: πρώτη φάση. Λέω: σκέφτομαι να μην πάω καν, να τη ρίξω flake. Το flake σημαίνει όταν ουσιαστικά κανονίζει με μια κοπέλα να βγει και δεν πα στο ραντεβού. Δηλαδή όταν τη στείνει, με λίγα λόγια. Οπότε σκέφτηκα να τη στήσω γιατί μου φάνηκε περίεργο. Λέω: παίζει μαζί μου, στάνταρ. Θα τη πω να πάει και δεν θα πάω καν εγώ. Όχι, μου λέει ο φίλος μου: πα καλά, ρε, λογικό είναι. Λέει: δεν σε ξέρει. Όσο να είναι, είμαι γνωστός, δηλαδή κάνω και τα βιντεάκια. Οι πιθανότητες στο να είμαι κάποιο creeper, ξέρω εγώ, και να την ακολουθάω, να την. Τι να σου πω, να την αδαγάγω, είναι πολύ λίγες. Οπότε γιατί να μην μου το δώσει, γιατί να μην με εμπιστεύεται. Τέλος πάντων, ακούω το φίλο μου έτσι κι αλλιώς, λέω: τι θα χάσω, 10 λεπτά τη ζωή μου. Η καφετέρια είναι λίγα στενά από το σπίτι μου, λέω: Klein Mine, ας πάμε. Okay, λέω: κομπλέ, θα πάμε, θα μιλήσουμε Σάββατο πρωί μέσω Instagram και ας μην μου δώσει το τηλέφωνό σου. Έχετε λοιπόν Σάββατο πρωί. Να μου έχει έρθει εμένα μήνυμα από τις 9 η ώρα καλημέρα από τη συγκεκριμένη κοπέλα. Που αντικειμενικά μου φάνηκε λίγο περίεργο ότι λέω: πολύ νωρίς ξύπνησε αυτή. Τέλος πάντων, εγώ ξύπνησα 11 η ώρα, 11:30 κάπου εκεί είχα βάλει ξυπνητήρι. Sorry, λέω τώρα εδώ το μηνυματάκι. Ετοιμάζεις έτσι. Γιατί λέω: εντάξει, μην νομίζει ότι την έχω γράψει και τελικά δεν ετοιμαστεί. Και μου λέει: όχι, όχι, ετοιμάζομαι. Κανονικά λέει: σε λίγο θα είμαι έτοιμη, λέει, και θα ξεκινήσω. Κάνω λοιπόν το μπανάκι μου, ντύνομαι, ανεβαίνω πάνω στη μηχανή γιατί τώρα ποιος περπατάει 3 λεπτά. Ας το κάνουμε σε ένα λεπτό. Πάω λοιπόν έξω από την καφετέρια. Λέω πιο πριν, εντωμεταξύ, πριν ξεκινήσω ότι ξεκινάω και μου λέει: κομπλέ, είμαι κι εγώ εδώ ήδη. Πάω έξω από την καφετέρια, παρκάρω τη μηχανή μου μπροστά, κοιτάω τριγύρω. Δεν βλέπω πουθενά καμία ξανθιά νέα κοπέλα, δηλαδή το μόνο που είχε ήταν κάτι παππούδες, κάτι γιαγιάδες και κάτι πιτσιρίκια παίζαν και στην πλατεία με κάτι ποδηλατάκια. Okay, λέω: μάλλον έχουμε έρθει πολύ κοντά στην αρχική μου σκέψη ότι πολύ απλά παίζει μαζί μου και δεν θα έρθει. Στέλνω μήνυμα, λέω: πού είσαι. Στο μεταξύ, επειδή είχε πολύ ήλιο και έκανε ζέστη, έκατσα λίγο πιο δίπλα που είχε μια σκιά. Και καθώς καθόμουν εκεί στην πλατεία, τη λέω: πού είσαι, και μου στέλνει μια φωτογραφία. Και η φωτογραφία αυτή ήταν το μαγαζί, ουσιαστικά τραβηγμένο από την πλατεία, ακριβώς από το σημείο που καθόμουν εγώ. Κοιτάω γύρω μου, κοιτάω πίσω μου, κανείς. Και λέω: τι φάση, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, έχει τραβήξει φωτογραφία ακριβώς από το σημείο που κάθομαι εγώ. Και λέω: μήπως το τράβηξε χτες. Το ξαναπατάω να το ανοίξω, γιατί το έχει στείλει story που το ξαναβλέπεις. Και παρατηρώ ότι η φωτογραφία, ο φωτισμός ήταν ίδιος ο ήλιος, δηλαδή ήταν τραβημένη λίγο πιο πριν. Η ταμπελίτσα από το διπλανό μαγαζί που γράφει τις προσφορές, ξέρετε αυτή με την κυμολία που λέει, ξέρω εγώ, καφέ συν τη ρόπιτα 2,5 ευρώ. Έγραφα ακριβώς τα ίδια πράγματα και οι μηχανές ήταν παρκαρισμένες ολόιδια και έλειπε μόνο η δική μου μηχανή. Οπότε προφανώς την είχε τραβήξει λίγο πιο πριν η φωτογραφία. Και λέω: χαχαχα, πλάκα μου κάνεις, λέω, εδώ είμαι κι εγώ. Με δουλεύει, λέω, στάνταρ, απλά θέλει να γελάσει μαζί μου. Και μετά μου στέλνει: έλα, μου λέει. Και μου στέλνει μια φωτογραφία. Την ανοίγω και τι βλέπω. Μαλάκα, δεν το πιστεύω αυτό. Ήταν ένας άντρας, γύρω στα 20-22, κάπου εκεί πέρα, στην ηλικία μου πρέπει να ήταν. Είχε ξυρισμένα γένια, ξέρετε αυτό το μουσί που είχε βγει μετά από 3 μέρες αξίριστο, μια εβδομάδα κάπου εκεί. Φορούσε άσπρη μπλουζίτσα και μου είχε στείλει μια selfie. Πόρε φίλε, λέω, ο τύπος με έπαιξε τρελά. Εκείνη τη στιγμή πραγματικά από τη μία ήθελα να γελάσω, από την άλλη είχα κρυπάρει λίγο γιατί λέω: τι φάση. Και του στέλνω μήνυμα, του λέω: χαχαχα. Ωραίος, λέω, μου δώσε μια καλή ιστορία για story time. Τέλος πάντων, όπως είμαι, κλείνω το κινητό μου, το βάζω στη τσέπη, ανεβαίνω πάνω στη μηχανή, κάνω αναστροφή επιτόπου και πάω να φύγω. Και βλέπω απέναντι από το δρόμο να είναι ένας τύπος με άσπρη μπλούζα. Τη στιγμή που γυρνάω να το κοιτάξω, αλλάζει βλέμμα, σηκώνει το κεφάλι του ψηλά και κάνει ότι δεν κοιτάει. Προχωράω εγώ, μετά πατάω φρένο και λέω να γυρίσω πίσω να το ρωτήσω τη φάση. Στο μεταξύ δεν είμαι 100% σίγουρος αν ήταν αυτός, αλλά νομίζω αυτός ήταν, γιατί την είδα τη φωτογραφία για ένα λεπτό και δεν τράβηξα και σκρίνει στο τρεγάμο όταν την έδειχνα να γελάγαμε. Αλλά μετά λέω: εντάξει, οκ, okay, λέω, τι να ρωτήσω τώρα, Klein Mine, πάω, φύγω. Λέω: καζώνω, φεύγω. Κάνω 3-4 στενά γύρω από την περιοχή, ξέρετε εκεί, zigzag, 5-6 στενά πιο κάτω, 5-6 στενά πιο πάνω και μετά πάω σπίτι μου γιατί λέω: εντάξει, με ακολουθεί ο βλάκας, λέω, και μάθηκε που μένω. Έφυγα εκείνη τη στιγμή. Ξανανοίγω το κινητό μου και βλέπω τα μηνύματα. Μου είχε απαντήσει αυτό που του είπα για το story time. Μου λέει: για σένα δουλεύω. Και ρε φίλε μου, φάνηκε full περιοριστική. Πραγματικά έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το προφίλ. Και πρέπει να είσαι πραγματικά άρρωστος για να ρίξει τόσο χρόνο με σκοπό απλά να κορυδεύεις κάποια άτομα. Δεν βαριέσαι, λέω, να το κάνεις αυτό, λέω, να ασχολείσαι τόσο πολύ. Και πόσο μάλλον, λέω, να έρθεις στην καφετέρια, να εμφανιστείς εκεί και να βγάλεις φωτογραφία, ξέρω εγώ, τη στιγμή που έχω έρθει. Και μου λέει: ξέρεις τι, μου άρεσε πολύ καιρό, λέει, και δεν έβρισκα άλλο τρόπο να σε προσεγγίσω. Αλλά και τώρα από κοντά, λέει, δίσταξα. Δηλαδή, ρε φίλε, τι περίμενε ακριβώς να γίνει. Να έρθει ως εκεί πέρα, να περιμένω εγώ να δω μια ωραία κοπέλα, να δω τελικά έναν άντρα και να του πω: έλα, ρε αδερφέ, δεν πειράζει. Ας πάει στο καλό, ας πιούμε ένα καφεδάκι να τα πούμε, να γνωριστούμε. Δεν θα γινόταν ποτέ αυτό. Οπότε, ποιος ο λόγος να έρθεις στην καφετέρια, να με στήσεις να το καταλάβω. Να έρθεις, μου φαίνεται τραγικά περίεργο. Οπότε, μάγκες, με τα πολλά-πολλά δεν ξαναπαντάω. Εντάξει, την έκανα unfollow. Σκεφτόμουν να σου δείξω το προφίλ εντωμεταξύ, γιατί το περίεργο είναι την ακολουθάει και μια κοπέλα που μιλάγα παλιά. Και γενικά, πολλά άτομα το ακολουθάνε αυτό το προφίλ. Και στην αρχή είχα σκεφτεί ότι ξέρεις τι, εντάξει, οκ, okay, πες εγώ, λέω, είμαι χαζός. Όλοι οι άλλοι την ακολουθάνε και αυτοί χαζοί, να μην καταλάβουν ένα ψεύτικο προφίλ. Και όμως, φίλε, ο τύπος έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά, δεν μπορείς να καταλάβεις με
τίποτα αν είναι ψεύτικο ή όχι, παρά μόνο αυτές τις φωτογραφίες που σας είπα με τις τοποθεσίες που μπορεί να μην ήξερε την περιοχή να βάλει. Γενικά να προσέχετε, μέχρι στιγμής έχει περάσει καιρός και δεν έχω δει κάποιον να με παρακολουθεί από το σπίτι μου, οπότε φαντάζομαι γλίτωσα από αυτό το περίεργο creepy. Νομίζω ήμουν τυχερός που πήγα στην καφετέρια απ' έξω και δεν με βούτυξαν να με βάλουν σε κανένα βανάκι. Εν πάση περιπτώσει, γενικά να ξέρετε πριν βγείτε με μια κοπέλα που έχετε γνωρίσει μόνο μέσω Instagram, ζητήστε κανένα φωνητικό, ζητήστε κανένα βιντεάκι να τη λέτε να λέει το όνομά σας και εκεί πέρα θα διαβεβαιωθείτε ότι σίγουρα δεν είναι ψεύτικο προφίλ και θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αυτή ήταν λοιπόν άλλη μια creepy περιπέτεια που έζησα. Εντάξει, αλήθεια είναι πως δεν στεναχωριέμαι γιατί λέω έχω άλλη μια ιστορία να πω στα παιδιά μου να γελάμε. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε και like και θα τα πούμε στο επόμενο. Να ξέρετε, δεν θα υπάρχουν πια βίντεο στην παραλία, αλλά ετοιμάζω νέες σειρές για το χειμώνα και γενικά για το φθινόπωρο με καινούρια πράγματα που θα έρθουν στο κανάλι και φυσικά αν έχετε κι εσείς κάποια ιδέα μπορείτε να μου στείλετε και να το σκεφτώ να τις κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ, τα λέμε στο επόμενο.